Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου Εκπαίδευση Καριέρα 2018 άνοιξε τις πύλες στο απόγευμα. Μαθητές, φοιτητές και γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό. Μαθητές, φοιτητές και γονείς θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού μέσα από την Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου Εκπαίδευση και Καριέρα 2018, η οποία άνοιξε τις πύλες της το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης Κύπρου και σε αυτήν συμμετέχουν περισσότερα από 150 πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αμερική, τη Ρωσία, τη Σουηδία, την Φιλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ελβετία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Σλοβακία και την Ιρλανδία. Σύμβουλοι σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης από τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παρέχουν πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές απασχόλησης, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για υποτροφίες διαμονή αλλά και τις οικονομικές συνθήκες της κάθε χώρας. Συνδιοργανωτές είναι μεταξύ άλλων το Υπουργείο Παιδείας, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το ΚΕΒΕ. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους επισκέπτες να τύχουν ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης για την πληθώρα επιλογών και ευκαιριών που έχουν για περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη. Ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, που μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ευημερία του τόπου. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής των πανεπιστημίων, των κολεγίων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας. Στην έκθεση συμμετέχει επίσης το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Έμφασης, το οποίο συνεργάζεται με τον Αντένα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου E-Skills for All. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή και θα είναι ανοιχτή από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.